Δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για πώληση των κυπριακών αερογραμμών η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβάλει την συζήτηση των θεμάτων που άπτονται του κρατικού μα αερομεταφορέα. Τα συγκεκριμένα ζητήματα θα εξεταστούν από τη νέα σύνθεση τη Κομισιόν, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα τον Νοέμβριο. Μετά την εξέλιξη αυτή, χάνεται οριστικά το ορόσημο τη 27η Οκτωβρίου για υπογραφή συμφωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικέ πηγέ, πλέον το εδεχόμενο εφαρμογή του σχεδίου Β στι κυπριακέ αερογραμμέ είναι κάτι που εξετάζεται σοβαρά. Πήγε αναφέρουν ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών εξετάζει σενάρια ανάμεσα στα οποία και το ενδεχόμενο λειτουργία νέα εταιρεία, δεδομένου ότι οι κυπριακέ αερογραμμέ προενό έτου είχαν προχωρήσει στην εγγραφή νέα εταιρεία, στην οποία μπορεί να μεταφερθεί το πτυτικό του πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη εταιρεία, το μόνο που χρειάζεται για την έναρξη διεξαγωγή πτήσεων, είναι η εξασφάλιση άδεια αεροπλοημότητα από το τμήμα πολιτική αεροπορία.